81 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ορκομοσία της πρώτης ένοπλης αντιστασιακής ομάδας με αρχηγό τον καπετάν Μανώλη Μπαντουβά. Η ομάδα Μπαντουβάδων ήταν ο πρώτος ένοπλος αντιστασιακός πυρήνας κατά των Γερμανών σε ολόκληρη την κατεχόμενη Ευρώπη. Το σπήλαιο Χαμαμουτζή υπήρξε το πρώτο λιμέρι των ανταρτών, είναι ο τόπος που ελήφθησαν οι πρώτες αποφάσεις και καθορίστηκε η πορεία του αγώνα για την ελευθερία. Αρκετός κόσμος παρευρέθηκε στο σπήλαιο του Χαμαμουτζή, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Σύλλα, όπου εορτάστηκε και φέτος με λαμπρότητα το ιστορικό γεγονός. Είναι αδιαμφισβήτητα ο τόπος όπου γεννήθηκε η Εθνική Αντίσταση Κρήτης. Οι ομάδες Μπαντουβάδων, προτεργάτες της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, όπως και όλες οι άλλες αντιστασιακές ομάδες εκείνης της περίοδου, τη μνήμη των οποίων τιμούμε σήμερα, έδειξαν με τη στάση τους και την πίστη τους στην πατρίδα το δρόμο για την ελευθερία. Την τελετή πραγματοποίησε η τοπική κοινότητα Αγίου Σύλλα και το Σωματείο Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, ομάδες Μπαντουβάδων. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς για την παρουσία σας. Είναι τιμή για μας κάθε χρόνο η παρουσία για τον εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης, για τους ανθρώπους αυτούς που αγωνίστηκαν, που έδωσαν το αίμα τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε ελεύθεροι. Είναι χρέος δικό μας να διατηρούμε ζωντανές τις μνήμες, να εξιστορούμε στους νεότερους τα πραγματικά γεγονότα, θεματοφύλακες της αλήθειας και της ιστορίας του τόπου. Για το γεγονός της ορκομοσίας μίλησε ο Χρήστος Μελάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου και μέλος του Σωματείου Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, ομάδες Μπαντουβάδων, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.